Ενημέρωσα επίσης τον κύριο Λαυρόφ για το πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα γύρω από το παγκόσμιο ζήτημα της μετανάστευσης. Η Ελλάδα υπογραμμίζει πάντα ότι είναι απαράδεκτο όταν η δυστυχία χιλιάδων ανθρώπων γίνεται εργαλείο για την άσκηση επιρροής και πολιτικής. Μιλήσαμε επίσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρειά μας, για την κατάσταση στη Συρία, στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σταθερά κλιμακούμενη παραβατικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Η Ρωσία είναι μια ισχυρή χώρα και έχει ουσιαστική και σταθερή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, όπου λαμβάνουν χώρα πολλές εξελίξεις που επηρεάζουν την πατρίδα μου. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής, και την Τουρκία και την Κύπρο και την Ελλάδα και το Ισραήλ και την Αίγυπτο, να λύνουν όλα αυτά τα θέματα μέσω διαβουλεύσεων, διαλόγου και σύμφωνα με τη σύμβαση για τη θάλασσα από το 1982. Κύπρισκими сторонами договоренности о создании двухобщинной двухзональной федерации. Όσον αφορά το Κυπριακό, εκτιμούμε πολύ βαθιά τις απόψεις της ελληνικής πλευράς. Τασόμαστε υπέρ της επίλυσης αυτού του προβλήματος με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που προβλέπουν τη δημιουργία διαζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας.